Ζούμε και σήμερα από την εκπομπή της Πανιώνιας Πορείας εδώ στο φιλόξενο κανάλι του nstv.gr, το τοπικό κανάλι της Νέας Μήνης. Είμαστε σήμερα μαζί σας για να κάνουμε τη δεύτερη εκπομπή της αγωνιστικής σεζόν 2021-2022. Και βεβαίως λοιπόν, όπως είπαμε και προηγουμένως, είμαστε εδώ με την εκπομπή της Πανιώνιας Πορείας για να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση της φετινής αγωνιστικής περίοδου, ξεκινώντας από το τμήμα που είχε το περισσότερο ενδιαφέρον, που ήταν βεβαίως το τμήμα του αντρικού μπάσκετ, που είχαμε τον αγώνα βεβαίως απέναντι τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, έτσι, που ο Πανιώνιος κατάφερε και κέρδισε στα τελευταία δύο λεπτά, χτίστηκε
και μια διαφορά η οποία στη διάρκεια του αγώνα ήταν μεταξύ 5 και 7 πόντων. Τελικά ο Πανιώνιος στο τελευταίο δίλεπτο με κάποια κρίσιμα τρίποντα του Νίκου του Μίχαλου και καλή άμυνα κατάφερε και κέρδισε με 9 πόντους διαφορά. 68-59 το χρόνο Γιούρι Δημητρίου και έκανε μια καλή αρχή για το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής που αγωνιζόμαστε φέτος. Όπως έχουμε πει και μας είπε και ο προπονητής και οι παίκτες που είχαμε καλεσμένοι την προηγούμενη εβδομάδα, αποδείχθηκε ότι η ομάδα προπόνηση με προπόνηση και εβδομάδα με τη εβδομάδα θα βελτιώνεται. Χρειάζεται ακόμα περισσότερο δέσιμο και κάποιες προσθήκες στη θέση 5 που περιμένουμε ένα παλικάρι 2-7, το Μόσχιανο νομίζω το όνομά του, και να δέσουν και οι υπόλοιποι που ήρθαν τελευταία, ο Σκουλούδης και κάποιοι άλλοι αθλητές, με τον Μίχαλο και τον Κυρίτσι. Να πούμε βέβαια ότι ο Κυρίτσις έδωσε έμφαση τη μεγάλη βοήθεια που είχε ο Παλμός της Κερκίδας το παιχνίδι στο Ανδρέας Βαρίκας την προηγούμενη Κυριακή και πόσο πολύ σημαντική ήταν η ενίσχυση του κόσμου για να έρθει αυτή η νίκη. Ευχαρίστησαν τον κόσμο και ο προπονητής και οι παίχτες. Από στατιστικά να πούμε ότι ο Κυρίτσις ήταν βασικά ο καταλήτης του αγώνα που έδειξε πραγματικά ότι το επίπεδό του είναι πολύ πολύ μεγάλο. 2 και 3 κλάσεις πάνω από το επίπεδο της κατηγορίας σίγουρα και με 20-25 και πόντους ήταν ο παίκτης που κράταγε την ομάδα μας ψηλά μπροστά στο σκορ και μαζί με τον Μίχαλο και και τα κρίσιμα καλάθια του συνεπικουρούμενος και με την υπόλοιπη ομάδα το τμήμα της άμυνας και της επίθεσης όσο μπορούσαν, αλλά κυρίως ο Μίχαλος με τον ο Κυρίτσις με τον Μίχαλο ήταν αυτοί που τραβήξαν το σκορ και καταφέραμε και πήραμε την πρώτη μας νίκη. Να πούμε βεβαίως ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ομάδα μας δένεται μέρα με τη μέρα και αυτή η νίκη ήταν βάλσαμο για την ψυχολογία των παιχτών για να έχουν την αισιοδοξία που χρειάζεται ώστε να μπορούν να βλέπουν τις επόμενες αγωνιστικές έτσι με πιο μεγάλη αυτοπεποίθηση. Να πούμε βεβαίως και τα άλλα αποτελέσματα των πρώτης αγωνιστικής. Μεγάλη εντύπωση προκάλεσε η νίκη του Εγάλεω εκτός έδρας με 13 πόντους μέσα στο Παλαιό Φάληρο, δηλαδή Παλαιό Φάληρο Εγάλεω 59-72. Ήταν η πιο σημαντική έτσι νίκη που έγινε, να πούμε. Όλες οι άλλες ομάδες, βέβαια και τα Μέγαρα, κερδίσαν το Πρωτέα Βούλα με 63-50. Ο Όφη κέρδισε τον Ολυμπιακό 69-64. Ο Δούκας, τα Μελίσια, κερδίσανε μέσα στο Δούκα 77-80. Λέμε τα αποτελέσματα τώρα. Ο Μαδραϊκός Ζωγράφου 63-73. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα. Η δεύτερη αγωνιστική μας έχει λοιπόν να ταξιδεύουμε στο κλειστό του Εγάλεω. Σε ένα, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, αρκετά δύσκολο παιχνίδι. Οι παίκτες μας θα κατεβούν να τα δώσουν όλα. Και βεβαίως, όπως είπαμε, η ομάδα τώρα με τις τελευταίες προσθήκες θα βελτιώνεται εβδομάδα με τη εβδομάδα. Να πούμε βεβαίως και να τονίσουμε ότι το πρόγραμμά μας λέει ότι μετά το παιχνίδι με το Εγάλεω έχουμε βέβαια την επόμενη αγωνιστική στο γήπεδό μας το Παλαιό Φάληρο. Οπότε μπορούμε να ευελπιστούμε ότι η ομάδα μας θα έχει βελτιωθεί αισθητά μέχρι εκείνο τον αγώνα, ώστε ό,τι και να γίνει στο Εγάλεω να διεκδικήσουμε την νίκη. Γιατί θυμόμαστε ότι στο τουρνουά του Μήλωνα παίξαμε με το Παλαιό Φάληρο, αλλά ακόμα δεν ήταν η ομάδα έτοιμη. Έλειπαν και οι έμπειροι Κυρίτσις και Μίχαλος και γνωρίσαμε μια εύκολη ήττα πριν 15 περίπου μέρες από την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου. Να πούμε ότι το μπάσκετ του Πανιωνίου φέτος
Ενισχύει βέβαια με τη φανέλα του σαν χορηγός, ο χορηγός που είναι πολλά χρόνια και βοηθάει και το ποδόσφαιρο του Πανιωνίου. Είναι η Γρίβα Πλάστ φυσικά. Και τα διαρκείας βεβαίως δεν έχουν ακόμα εξαντληθεί. Μπορεί όποιος θέλει να πάρει. Είναι στα 70 ευρώ τα οικονομικά. Έχουν πουληθεί αρκετά. Ο κόσμος ήρθε στο γήπεδο. Η κερκίδα, εντάξει, δεν έχει μεγάλη χωρητικότητα, αλλά ήταν γεμάτο το Ανδρέας Βαρύκας. Από αυτά τα 250 άτομα που επιτρέπεται να υπάρχουν. Και ευελπιστούμε ότι με τον παλμό του κόσμου και με την έτσι, οικογενειακό κλίμα που υπάρχει, όλα τα νέα παιδιά να βοηθηθούν από την εμπειρία των μεγαλύτερων και να μας δείξουν ένα έτσι πρόσωπο αντάξιο του ονόματος του Πανιωνίου και εβδομάδα με τη εβδομάδα, γιατί όχι, να αποκτήσουν και την αυτοπεποίθηση για να είναι στις δύο πρώτες θέσεις τους στο τέλος του πρωταθλήματος. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα μιλήσουμε και για το ποδόσφαιρο του Πανιωνίου, όπου και εκεί σε λίγες μέρες ξεκινάει το πρωτάθλημα και έχει γίνει και η κλήρωση για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, όπου εμφανίζεται το ποδοσφαιρικό τμήμα.
Να συνεχίσουμε λοιπόν την εκπομπή μας μιλώντας για το ποδόσφαιρο και να πούμε βεβαίως ότι ξεκινάνε οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδος. Έτσι. Να πούμε βεβαίως ότι η ομάδα μας έχει να δώσει. Ο όμιλος της ομάδας μας είναι στο Νότιο Όμιλο. Η ομάδα μας ανήκει στο Νότιο Όμιλο, όπου ανήκουν 10 ομάδες. Στη ΓΑΜΑ Εθνική που βρίσκεται, αγωνίζεται στον Νότιο Όμιλο της κατηγορίας. Και θα έχουμε να παίξουμε με 8 ομάδες από την Κρήτη. Έχουμε δηλαδή 8 ταξίδια στην Κρήτη και με τον Μπάουρουφ από την Αθήνα. Να πούμε βεβαίως ότι η πρώτη μας αγωνιστική είναι σε λίγες μέρες, την ερχόμενη Κυριακή, όπου θα αντιμετωπίσουμε την ομάδα του Γιούχτας Ηρακλείου. Είναι ένα προάστιο έξω από την πόλη του Ηρακλείου. Μετά η δεύτερη αγωνιστική έχουμε να παίξουμε πάλι με την Αναγέννηση Ιεράπετρας. Αυτές οι ομάδες, την τρίτη αγωνιστική έχουμε τον Άγιο Νικόλαο τους έδρας και συνεχίζεται το πρόγραμμα με τις 9 αγωνιστικές του πρώτου γύρου. Να πούμε βεβαίως ότι σε συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Κοροπούλης, ο προπονητής της ομάδας μας, ανέφερε, μάλιστα μετά και την άνετη νίκη που είχε η ομάδα μας, το φιλικό που έδωσε πριν τα επίσημα παιχνίδια το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, κέρδισε τον Αστέρα Βάρης με 3-1 και έδειξε ότι τα παιδιά είναι πανέτοιμα, όπως τόνισε και ο προπονητής ο κ. Κοροπούλης, για τη νέα αγωνιστική περίοδο και βεβαίως επισήμανε ότι η ομάδα θέλουμε να παίζει παραγωγικό ποδόσφαιρο, όσο μπορεί να πρεσάρει. Να είναι μια ομάδα που θα δίνει θέαμα στον κόσμο. Αυτό που είπαμε, να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, γρήγορο, χωρίς να υπάρχουν τόσο πολλές σκοπιμότητες και έτσι, μια φιλοσοφία αμυντική. Πιστεύει στους ποδοσφαιριστές μας και στον κορμό που είχε από πέρσι ο κ. Κοροπούλης και ελπίζει ότι και φέτος η ομάδα θα πρωταγωνιστήσει και θα βγει πρώτη στη κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος στο Νότιο Όμιλο που ανήκουμε. Αυτό έδειξαν άλλωστε και τα φιλικά που κάναμε, ότι οι παίχτες πια είναι ένα δεμένο σύνολο και πιστεύουμε ότι είναι βάσιμες οι ελπίδες μας ότι και φέτος αγωνιστικά η ομάδα θα είναι αυτή που πρέπει και παρόλο ότι έχουμε 8 ταξίδια όπως είπαμε στην Κρήτη, αυτό όπως είπε και ο προπονητής δεν φοβίζει τους ποδοσφαιριστές και πιστεύει και ο ίδιος ότι θα αποκτήσουν και μια τριβή αγωνιζόμενοι εκτός έδρας και σε, να πούμε, περιβάλλον μη φιλικό, γιατί δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν παρατράγωδα στους αγώνες που θα δώσουμε στην Κρήτη, όπως πέρσι, και να αποκτήσουν αυτό που είπαμε, την τριβή και την εμπειρία, να δείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν και να δείξουν τις δυνατότητές τους και σε αγώνες εκτός έδρας. Βεβαίως, στα εντός έδρας παιχνίδια θα υπάρχει στήριξη του κόσμου. Να πούμε πάντα ότι έχουν βγει βέβαια και τα διαρκεία στο ποδόσφαιρο, έτσι. Λοιπόν, είναι στη διάθεση του κόσμου τα διαρκεία. Βεβαίως και έχουν βγει και οι τιμές τους, που είναι χαμηλές όπως καταλαβαίνετε και για την κατηγορία. Η μεγαλύτερη κερκίδα απέναντι από τα επισήμα, το εισιτήριο διαρκείας είναι 90 ευρώ, που όσοι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο αυτά τα νέα παιδιά να ενισχυθούν και οικονομικά η ομάδα, αφού τα έσοδα όπως ξέρουμε στην κατηγορία αυτή είναι ελάχιστα στην πραγματικότητα, να βοηθηθεί
και οικονομικά η ομάδα από όσους φιλάθλους μπορούν και θέλουν. Η θύρα 2 λοιπόν έχει 90 ευρώ, η θύρα 4 έχει 130 και τα κεντρικά της θύρας 5-6 βεβαίως είναι λίγο πιο ακριβά, έχουν στα 200 ευρώ. Όσοι θέλουν μπορούν να βρουν τα τηλέφωνα από το διαδίκτυο, το Ερασιτέχνη και ακόμα και από την μπουτίκ του Πανιωνίου να κατέβουν ένα πρωινό ή κάποιο απόγευμα και να προμηθευτούν το διαρκείας τους και για το ποδόσφαιρο όπως κάνανε και στο μπάσκετ. Να πούμε επίσης για το ποδόσφαιρο ότι δυστυχώς πήραμε ένα κακό μάθημα, ένα καλό μάθημα μάλλον φέτος το καλοκαίρι και για να γίνουμε και σοφότεροι θα πρέπει τα μαθήματα όλα αυτά, το μάθημα αυτό να το κάνουμε, το πάθημα αυτό να το κάνουμε μάθημα και εννοώ βεβαίως τις προσεγγίσεις που γίνανε για να μπορέσει να διευθετηθεί το χρέος της ΠΑΕ ώστε αν του χρόνου καταφέρουμε το Μάιο η ομάδα μας να ανέβει αγωνιστικά να υπάρχουν οι προοπτικές με κάποιους παλιούς παράγοντες θέους προέδρους του Πανιωνίου ή ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν με κάποιο οικονομικό ποσό ώστε να αναλάβουν πια τη διοίκηση της νέας ΠΑΕ αφού βέβαια ολοκληρωθεί η εκαθάριση της παλιάς, λογιστικά, και αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, ώστε να μπορέσουμε του χρόνου το καλοκαίρι να έχουμε προετοιμάσει το έδαφος βεβαίως, για να μπορεί η ομάδα που θα έχει ανέβει αγωνιστικά να μην βρεθεί πάλι σε αδιέξοδο και να μην έχουμε μηδέν ιστοπιλίκο όπως φέτος το καλοκαίρι. Να θυμίσω ότι φέτος το καλοκαίρι υπήρχαν κάποιες δηλώσεις που ήταν λίγο έως πολύ αρνητικές στα αυτιά όλων των Πανιωνίων, όπως αυτή του Κωνσταντίνου Τσακίρη, αλλά και του κυρίου Παρασκευόπουλου, που δηλώσανε ότι τελικά αποσύρουν το ενδιαφέρον τους σε μια κίνηση που είχε γίνει για να βάλουν κάποιο χρηματικό ποσό ο καθένας μαζί με τον Νίκο Σπυρόπουλο και τον Μανιάτη να δημιουργηθεί μια ομάδα ανθρώπων που θα ενίσχυε οικονομικά τη νέα ΠΑΕ με κάποια προοπτική να διευθετηθούν και να ρυθμιστούν τα χρέη τα οποία είναι βέβαια προς τους ποδοσφαιριστές αρκετά και η προσπάθεια που έγινε και από τον υπό έτσι επενδυτή που θα ερχόταν να αναλάβει τελικά δεν καρποφόρησε, αλλά και η κίνηση με τον κύριο Τσακίρη φάνηκε ότι δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί και να καρποφορήσει. Μακάρι όλοι μας να σταθούμε ενωμένοι και να πάρουμε το μάθημα που έγινε φέτος και χωρίς εγωισμούς, χωρίς θα έλεγα με ψημιρίες, χωρίς όπως είπα, εγωισμούς και με ψημιρίες και παλαιές ας πούμε αντιπάθειες και παλαιά έτσι, λόγια που υπόθηκαν ίσως από κάποιες πλευρές, όλα αυτά να ξεχαστούν για να μπορέσει η ενωμένη ομάδα, κόσμος, ομάδα, αλλά και αυτοί οι παράγοντες που πρέπει να ξανασυναντηθούν και να ξαναγίνει αυτή η προσπάθεια ενοποίησης όλων όσων μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά, ώστε ο Πανιώνιος να καταφέρει του χρόνου, ανεβαίνοντας, μάλλον παίρνοντας αγωνιστικά το δικαίωμά του να ανέβει η κατηγορία, να μπορέσει να το εκπληρώσει και με τη νέα ΠΑΕ και στην πράξη. Και όλοι πιστεύουμε ότι αυτό σιγά σιγά θα δουλευτεί, ενώ το διοικητικό μοντέλο που θα πρέπει να έχει μια ΠΑΕ για τον χρόνο το καλοκαίρι και οι άνθρωποι που μπορούν και δείξαν ότι θέλουν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση να ξανασυναντηθούν και να γίνουν όλα όπως πρέπει. Να φύγουμε βέβαια
τώρα και από το ποδόσφαιρο, για να κάνουμε και μια αναφορά, έτσι, στο τμήμα Απόλλων του Πανιωνίου Ανδρών, το πρωτάθλημα το οποίο έχει ξεκινήσει και οι ομάδες μας βεβαίως και έχουν κάνει 3 νίκες σε 3 αγωνιστικές. Η ομάδα Απόλλων του Πανιωνίου, που με την οικονομική στήριξη σε όλα τα τμήματα, από την αντρική ομάδα έως τις ακαδημίες, τα παιδικά και τα εφηβικά τμήματα, ανδρών και γυναικών, στηρίζεται οικονομικά τον κύριο Ηλία Μπουζαλά, ο οποίος εδώ και αρκετά χρόνια κρατάει την ομάδα σε ένα υψηλό επίπεδο, και όπως είδαμε φέτος, έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει 3 πρώτες αγωνιστικές. Τρεις νίκες. Έχουμε κερδίσει. Βεβαίως. Έχουμε κερδίσει βεβαίως τα Χανιά εκτός έδρας. Και τυχείο και το Περιστέρι. Την ομάδα της Χίου και την ομάδα του Περιστερίου. Και ο Πανιώνιος μαζί με τη Βουλιαγμένη έχει 9 βαθμούς σε 3 αγωνιστικές. Αυτό να πούμε είναι βεβαίως με την πολύ καλή δουλειά που κάνει ο κύριος Δήμου, ο προπονητής της αντρικής μας ομάδας. Η ομάδα μας έδειξε και από πέρσι και φέτος ότι βγήκε ενισχυμένη και με τις μεταγραφές που πραγματοποίησε και με τη στήριξη του κόσμου στα εντός έδρας παιχνίδια, θα έχει μια μεγάλη βοήθεια ώστε να πρωταγωνιστήσει φέτος, όχι απλά να αποφύγει τον υποβιβασμό, αλλά να πρωταγωνιστήσει φέτος την Α1 του Πόλο και να κρατήσει το Πόλο, τον κόσμο ζεστό, έτσι, να κρατήσει τον κόσμο ζεστό. Και ευκαιρία να πούμε και για τον κόσμο ότι η διοίκηση, η επιτροπή μάλλον που διευθύνει το Πόλο στον Πανιώνιο, έχει βγάλει κάρτες στήριξης, δεν το λένε διαρκείας, διότι είναι μία στήριξη για να δείξει πραγματικά, για να δείξουμε όσοι όλοι που αγαπάμε τον Πανιώνιο την πράξη, έτσι, την αγάπη μας προς το Σύλλογο, και έχουν βγει κάποιες κάρτες στήριξης για το Πόλο που η τιμή τους είναι μόνο 10 ευρώ και παροτρύνω κι εγώ όλους όσους είναι κοντά στον Πανιώνιο ή αγαπάνε το Σύλλογο και βλέπουν ότι αυτό το τμήμα του Πόλο είναι οργανωμένο από κάτω προς τα πάνω και χρονιά με τη χρονιά κάνει βήματα προς τα μπρος, να δείξουμε ότι, αν μη τι άλλο, όχι για την οικονομική ενίσχυση των 10 ευρώ, αλλά να δείξουμε ότι είμαστε όλοι διατεθειμένοι να βοηθήσουμε όποια τμήματα του Πανιωνίου δείχνουν υγεία και βγάζουν προς τα έξω πραγματικά μια οργάνωση και στόχους διάκρισης. Έτσι λοιπόν, μπορούν όσοι θέλουν από το κολυβητήριο πάνω στο Αρτάκης να περάσουν όποιο απόγευμα θέλουν και πρωινά από τα γραφεία του Πόλο και να πάρουν αυτή την κάρτα στήριξης που έχει συμβολική τιμή τα 10 ευρώ. Να πω ότι στις επόμενες εκπομπές, πιθανότατα την επόμενη Τετάρτη, θα κάνουμε μια προσπάθεια να είναι καλεσμένοι εδώ οι άνθρωποι του Πόλου από τον Πανιώνιο, έτσι, για να μας δώσουν και μια νότα αισιοδοξίας και να μας πούν έτσι ως που πάει, ποιες είναι οι προοπτικές της ομάδας μας και αν φέτος πραγματικά μπορούμε να κυνηγήσουμε μια θέση, έτσι, που στην πρώτη τριάδα, τετράδα του πρωταθλήματος, που αυτόματα θα σημαίνει ότι θα κερδίσουμε και κάποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο για συμμετοχή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σε ένα περιβάλλον του Πανιωνίου που τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι αρκετά συνεφιασμένο, για να μην πω σκοτεινό, το τμήμα Απόλλων πραγματικά δίνει έτσι φως
το σύλλογο και ελπίδες ότι ο Πανιώνιος για όποιο άθλημα και να αναφερόμαστε, όταν υπάρχει στο σκουφάκι ή στο μαγιό ή στη φανέλα το σήμα του Πανιωνίου και με τη βοήθεια του κόσμου του που έχει κοντά του ο Πανιώνιος, μπορεί βεβαίως να πρωταγωνιστήσει χωρίς να υπάρχουν υπέρογγες οικονομικές, έτσι, υπέρογγα οικονομικά ποσά και υπερβολές, μπορεί να πρωταγωνιστήσει και να δείξει ότι σε αυτό το σύλλογο που είναι μια κυψέλη αθλητισμού σε πάρα πολλά αθλήματα, όταν υπάρχει οικογενειακό κλίμα, οργάνωση και σωστή διοίκηση, τότε το αποτέλεσμα βεβαίως είναι θετικό και ο σύλλογος σε αυτό το άθλημα που υπάρχουν όλα αυτά πρωταγωνιστεί. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που όποιος παρακολούθησε την εκπομπή ή θα την παρακολουθήσει μέσα από το κανάλι του NSTV στο YouTube. Αυτή ήταν μια πρώτη γεύση για κάποια ομαδικά σπορ του Πανιωνίου μας και στη συνέχεια της σεζόν θα αναφερθούμε και σε άλλα αθλήματα βεβαίως και στο Στίβο, γιατί όχι, με τους αντίστοιχους καλεσμένους εδώ από το φιλόξενο κανάλι του nstv.gr. Να έχετε μια καλή εβδομάδα και θα τα πούμε την ερχόμενη Τετάρτη εδώ από την εκπομπή της Πανιώνιας Πορείας. Γεια και χαρά!